Σε συμβούλεψα να μην αγνοήσεις τους μαύρους κύκνους της αγνωμοσύνης. Σε συνεπήραν ρίγη συγκίνησης αν άκουσες τις μελωδικές φωνές των παιδιών να ψάλουν το Αβε Μαρία στην εκκλησιά του Σεν Σουλπής. Ετρίξαν τα σανίδια σαν πάνω τους εστάθηκες και τα κεριά τρεμόσβηναν από τα γέρη που έμπαινε φουριός. Μπουσουλώντας έφτασε στα ρουθούνια η μοσχοβολιά από το λιβάνι. Έκρυψες το πρόσωπό σου να αποφύγεις το βλέμμα του Θεού που από το θόλο σε κοιτούσε επικριτικά. Έτσι νόμιζες. Ανασκουμπόθηκες βιαστικά και έτρεξες να φύγεις με θόρυβο τους λιγοστούς πιστούς ξυπνώντας από το βαθύ τους ύπνο. Ταγιάζει σε περώνια σε βαθιά ως την ψυχή. Τα κρυματά σου προσπάθησες να αποτινάξεις από πάνω σου, μα ιδία. Ανώφελη προσπάθεια. Βαθιά βαριά να στέναξες και άρχισες να κλαις με συνοδεία της βροχής τις σταγόνες που άρχιζε μόλις. Είναι μακρύς ο δρόμος για τη λύτρωση. Σε συμβούλεψα να μην αγνοήσεις τους μαύρους κύκνους της αγνωμοσύνης. Σε συνεπήραν ρίγη συγκίνησης αν άκουσες τις... Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Τελευταία Τετάρτη του Απρίλη και βέβαια σας ξεκίνησα με ποίηση Αβε Μαρία. Γιατί μαζί μου σήμερα είναι η αγαπημένη μου φίλη που είναι και ηθοποιός και ποιήτρια και συγγραφέας, η Ιωάννα Πέτσα. Η Ιωάννα, πόσο καιρό το λέμε, 3-4 χρόνια το λέμε ότι θα έρθει και όλο λέμε θα έρθει και δεν αδειάζει να έρθει. Πόσες φορές τη συναντάω σε όλες τις εκδηλώσεις, τη συναντάω σε όλες τις παρουσιάσεις, όλο λέμε θα το κάνουμε και θα βρεθούμε και όλο δεν βρισκόμαστε. Λοιπόν, επειδή δεν σε έβαλα να ακούσουμε ένα από τα ποίηματά της που κάνει την απαγγελία ο Ηλίας Μπουντούρης, πολύ ωραία φωνή και ζεστή. Και μετά από αυτό θέλω να σας ανακοινώσω έτσι δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι στη Νέα Σμύρνη ξεκινάει το 15ήμερο το εορταστικό. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης πάντα κάνει για την Πρωτομαγιά μια εορταστική εκδήλωση και έχει περίπτερα στη Νέα Σμύρνη. Λοιπόν, σε αυτά τα περίπτερα λοιπόν από το Σάββατο 29 μέχρι και 5 Μαΐου η Ένωση Κριτών θα σας περιμένει για να σας κεράσει την τσικουδιά της, να πάρετε δέσματα κριτικά, να γνωρίσετε τα παιδιά, να γνωρίσετε το Δέλτα Σίγμα, να δείτε τι προγράμματα έχει, πώς μπορούν να γραφτούν τα παιδιά, τις ώρες που έχουν μαθήματα, να ενημερωθείτε για τα μουσικά μαθήματα, γιατί γίνονται μαθήματα λύρας, μαντολίνου. Και κάνουν και παραδοσιακά εκτός τα κριτικά. Έχουμε και μια ώρα παραδοσιακά. Στην Ένωση Κριτών Νέα Σμύρνη σας περιμένουμε με όλη μας την καρδούλα να έρθετε να σας γνωρίσουμε από κοντά στο περίπτερο της Ένωση Κριτών Νέα Σμύρνη. Και μετά έχουμε και τη φίλη μας, τη φίλη μας λέω, είδες, λέω τη φίλη μας γιατί εγώ τη βλέπω σαν μια γυναίκα. Η Ένωση λοιπόν... Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών, η Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών, το παράρτημα της Νέας Σμύρνης, θα σας περιμένουμε στο περίπτερο. Να πω ότι θα έχουμε στη διάθεσή σας χειροποίητα πλεκτά που η αγορά τους και τα χρήματα αυτά θα πάνε στο Ίδρυμα, στον Άγιο Αλέξανδρο. Να πω υπερήφανα ότι συμμετέχει και η μητέρα μου Αργυρό Κοτσιφάκη με τα πλεκτά της, με καπελάκια πλεκτά, με σταυρούς και με κάτι πασχαλινά, έτσι σαν συμμετοχή για να ενισχύσουμε σε αυτό, γιατί όλα τα έσοδα θα πάνε στον Άγιο Αλέξανδρο, στο Ίδρυμα Αγίου Αλεξάνδρου. Δεν είναι τίποτα δηλαδή για την Παναθηναϊκή Οργάνωση, δεν κρατάμε τίποτα. Το κάνουμε και για να έρθετε στο περίπτερο να γνωρίσετε την Παναθηναϊκή, να γνωρίσετε τα μέλη, να δείτε τι δουλειά κάνουμε, να δείτε την πολιτιστική προσφορά και τη φιλανθρωπική προσφορά και βέβαια να γνωρίσετε και τα πλεκτά, να γνωρίσετε και τις κυρίες που παραδίδουν πλεκτά. Κάναμε και μια υπέροχη έκθεση στο Γαλαξία
με κεντήματα, κορνίζες που ήταν κεντήματα, που ήταν κεντημένα ρητά, γνωμικά, πολύ ωραία πράγματα. Και θα σας περιμένουμε λοιπόν όλη τη βδομάδα αυτή και τα δύο περίπτερα και η Ένωση Κριτών και η Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών. Σας τα προτείνω γιατί και στα δύο θα συμμετέχω και θέλω να είστε εκεί. Λοιπόν, μετά να πω ότι η Ένωση Κριτών για άλλη μία φορά μας έκανε περήφανους, η Ένωση Κριτών Νέα Σμύρνης που ήντουσαν, μας φέρανε το Άγιο Φως. Μας φέρανε το Άγιο Φως. Πολλά χρόνια τώρα συνοδεύουμε το Άγιο Φως από το αεροδρόμιο που πάει στο Μετόχι εδώ. Την παραμονή στον επιτάφιο συμμετείχανε και τα κορίτσια του συλλόγου στην περιφορά του επιταφίου. Να πω ότι δεν ήταν μόνο η Ένωση Κριτών, ήταν και η Πόντι εδώ της Νέας Μύρνης. Να πούμε ότι ήταν και τα παιδιά η Πόντι και ήταν και οι Αωρίτες νομίζω, όχι Αωρίτες. Και ένας άλλος σύλλογος, ξεχνάω το όνομά του, τον Αδικό, ζητώ χιλιά συγγνώμη παιδιά. Αλλά βέβαια εγώ θα περηφανευτώ για τους Κρήτες, εννοείται. Και ελπίζω του χρόνου να αξιωθώ κι εγώ να είμαι εκεί. Γιατί όλο έτσι λέω, αλλά φέτος έλειπα και δεν μπορούσα να πάω. Δεν πειράζει του χρόνου, έχει ο Θεός. Να έχουμε την υγειά μας και να πάμε. Α, δεν με πουλήσουνε πάλι και τους μαστιγώσω. Λοιπόν, λέω και την κακία μου. Μετά έχω την φίλη μου, την Λίλη, την Πόνου. Πόνο δίνεις Λίλη, πόνο. Η ακτιβίστρια λοιπόν που έχει φτιάξει το Activist που κάνεις και εσύ like, που θα κάνει στο Γαλαξία την εκδήλωση κατά της κακοποίησης των γυναικών και των παιδιών. Θα είναι στο Γαλαξία 29 Απριλίου. Είναι πολύ καλή μέρα, αυτό της είπα, γιατί είναι η αρχή της εκδήλωσης της 15ήμερης που κάνει και θα έχει αρκετό κόσμο. Και θα είναι χαρά μας να παραβρεθείτε και εκεί, γιατί είναι για την... Για να καταπολεμήσουμε και να τη βία... Κατά των γυναικών, και γενικά. Και γενικά τη βία. Λοιπόν, θα συμμετέχουν με πολύ ωραία κουστούμια, γιατί η Λίλη είναι σχεδιάστρια, μοντελίστ και θα έχει ρούχα και τέτοια. Και θα έχει και πίνακες ζωγραφικής έκθεση. Ωραία. Και καλό είναι να περάσουμε από εκεί μια βόλτα, για μια μέρα θα είναι. Με πολλά θέματα, η μερίδα. Ναι, 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 πολύ ωραία. Νομίζω θα βρεθούμε και εμείς το Σάββατο πρώτα ο Θεός, να έχουμε την υγειά μας. Α, δεν φύγω πουθενά τριήμερο που ψάχνομαι. Λοιπόν, να το η Ένωση Κρήτων πάντα και τα βάζω γιατί είμαι υπερήφανη για όλα αυτά. Η Λίλη μας που είπαμε ότι την έκθεση. Έχω ξεχάσει κάτι, δεν νομίζω να έχω ξεχάσει. Α, κάνουν και μια εκδήλωση, το Σπρικ Φίλης, με πάνω στο... Αλλά πότε είναι το Speak Feelings που κάνουν για το bullying, για τα παιδιά κατά τη βία, τη σχολική βία. Πού να τα προλάβει όλα. Όχι, γίνονται συνεχώς. Και νομίζω ότι σήμερα και μια φίλη μα κάνει στην πλάκα. Για πε το εσύ, για τη φίλη μα. Η Χριστίνα Νικολάου παρουσιάζει το βιβλίο τη στο Μελίνα Mercury Cafe στις 7.30 ώρα στην πλάκα. Καλό είναι, όποιος θέλει. Εκδήλωση θα έχει απαγγελίες ποιημάτων και θα έχει και μουσική ζωντανή. Ορίστε. Είναι να πω ότι κάτι αυτά είναι ωραία γιατί περνάς ένα ωραίο βραδάκι καθημερινής, όμορφα. Ναι, έτσι. Εντάξει. Τώρα όποιοι έχουν τα κουράγια, γιατί εγώ από τις 5 που έχω ξυπνήσει μετά είμαι κομμάτια και θέλω να το κάνω. Αυτά λοιπόν. Λοιπόν, η μερίδα λοιπόν είναι η Λίλη, ε. Ναι. Μια χαρά. Εντάξει, άρα τα είπαμε και αυτά, τα καλά τα πράγματα. Τώρα, άμα θυμηθώ και κάτι άλλο από εκδηλώσεις που θέλω να πω και να ανακοινώσω, θα σας ενημερώσω σε λίγο. Βέβαια, εδώ με τη φιλενάδα μου έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Καλώς το κοριτσάκι μου. Καλώς σας βρήκα. Και το κοριτσάκι μου.
Εν τω μεταξύ, ξέχασε να μου φέρει το βιβλίο να σας το δείξω τα εξώφυλλα και αυτά. Το έχουμε ανεβάσει όμως στο διαδίκτυο. Το έχω ανεβάσει στο διαδίκτυο, το έχω ανεβάσει στο όπου. Λοιπόν, παιδιά, και πώς μου κόψε και έβαλε και το ανοιχτό σήμερα. Πάλι καλά. Είμαι τόσο... όχι πελαγωμένη αυτό το διάστημα, γιατί κάνω πάρα πολλά πράγματα. Και σήμερα, μάλλον πριν λίγο, μίλησα το μεσημέρι, εκδόθηκε η ποιητική μου συλλογή σε audiobook. Με τον τίτλο «Πέλεκη», πριν λίγο έλαβα τα νέα. Α, ωραία! Ναι, είναι 14 ποίηματα δικά μου, τα οποία συνοδεύονται με μουσική και ήχους και η αφήγηση είναι του Ηλία Μπουντούρη, εκδόσεις Little Island Publication. Αυτό, όσο για το βιβλίο μου το ποιητικό, δεν είναι ακριβώς ποίηση, ούτε πεζός λόγος, είναι... ποιητική θεατρική πρόζα. Τα ποίηματά μου είναι μικρές ιστορίες με αρχή, μέση και τέλος, τα οποία παίζονται από ηθοποιούς. Γίνεται, ωραίο είναι αυτό. Ναι, θέλω και εγώ να συμμετέχω σε κάτι τέτοιο. Την προηγούμενη, τώρα στην παρουσίαση που έκανε 29 Απριλίου στην Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών, είχε πάρα πολύ κόσμο. Είχε μεγάλη επιτυχία, ναι, το είδα. Ναι, είχε πάρα πολύ δεν κατάφερα κόσμο. Να έρθω. Το καλά, γενικά. Ξέρεις τι, με είχαν ειδοποιήσει πάρα πολλοί φίλοι μου ότι δεν θα έρθουν. Και ήρθαν εν τέλει. Όχι. Αυτοί που μου είπαν ότι δεν θα έρθουν δεν ήρθαν. Ναι. Ήρθαν όμως πάρα πολλοί άλλοι. Κοιτάς τα νύχια, ε. Μ' αρέσει. Ωραίο το κάνεις όμως. Παίζεις. Δείξ' τα σε παρακαλώ γιατί παίζεις. Πού να τα δείξω. Έτσι, να το φαίνονται. Έχει κάνει όλα τα χρώματα, παιδιά. Μπράβο, τες παίζει το κορίτσι. Μου παιχνιδιάρα, μπράβο, σ' αγαπώ. Λοιπόν, ήρθαν όμως πάρα πολλοί άλλοι. Πολλοί άλλοι και ευχαριστώ πάρα πολύ τους φίλους μου που δεν μπόρεσαν να έρθουν γιατί αν ερχόντουσαν δεν θα χωράγαμε. Και παρόλα αυτά είχα κλείσει την εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών λόγω του ότι ήξερα ότι θα έρθει πολλοί κόσμος. Όμως η ημερομηνία δεν με βόλεψε, γιατί ο πρόεδρος, ο κύριος Καρούσος, που τον ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα έχει κάνει για μένα και την εξαιρετική κριτική του, μου είπε, Ιώνα δεν έχω άλλη ημερομηνία. Πηγαίναμε μετά Μάιο. Που δεν μπορούσα Μάιο εγώ. Ξέρω όμως ότι θα κάνεις άλλη μια παρουσία στο γιατί Μάιο. Είχα γιατί είχα ήδη κλείσει ημερομηνία για το Μάιο και δεν μπορούσα να κάνω κολλητά. Έπρεπε σχεδόν να υπάρχει ένας μήνας διαφορά, κάτι. Το Μάιο πού θα είναι? 13 Μαΐου κάνω παρουσίαση στις 8 η ώρα στο 41 Street Cafe στην πλατεία Ημιτού. Έτσι λέγεται, ναι, 41 Street Cafe, γιατί είναι Λεντάκι, οδός Λεντάκι 41. Αυτό είναι βίβλιο καφέ. Φιλοξενεί πολύ συχνά παρουσίασεις βιβλίων, κάνει ποιητικούς διαγωνισμούς και φιλοξενεί πολλές εκθέσεις ζωγραφικής και γενικά εικαστικές εκθέσεις. Το έχει η Ευαγγελία Νούτσιου, η οποία είναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών και η ίδια είναι και συγγραφέας. Το νομονέ, γνωστό ναι, το όνομα Νούτσιου. Ναι. Ωραία. Άρα είναι ωραία και αυτή η επιλογή και έτσι θα έρθουμε εμείς που δεν είχαμε έρθει. Θα είναι όμως εντελώς διαφορετική, γιατί στην πρώτη μου παρουσίαση, παρουσίαζε η κυρία Όλγα Χιμάστου, είχα ομιλήσει... Είδα την Έφη, τη Χατζούλη, είδα τον Γιώργο, τον Δήμο, είδα... είδα τη Χρυσάκη, όλο φίλους είδα. Εν τω μεταξύ, ο Γιώργος ο Δήμο θα είναι... Θα παγγείλει τώρα. Τώρα, ναι. Και εγώ θέλω να παγγείλω. Μαζί με τη Ζωή Τριανταφυλλίδη. Α, είναι η είναι κόρη καλή. Της Νίκης Τριανταφυλλίδη, της αείμνης της ηθοποιού. Θα την παρουσιάσει ο Δημήτρης Βερίκιος, ο ηθοποιός. Α, ωραία. Πολύ γνωστός για τα έργα του Ντοστογεύσκη που έχει κάνει, έχει παίξει πάρα πολλά. Είναι πια συνυφασμένος ο Βερίκιος με τον Ντοστογεύσκη εδώ στην Ελλάδα. Αυτοί οι δύο ηθοποιοί θα είναι. Υπάρχει μία περίπτωση, δεν τις το έχουμε προτείνει ακόμα, να έχω τη φίλη μου την Σοπράνο, την... κολλήσω το μυαλό μου τώρα. Την Παπακοσταντίνου, την Νάνση. Ωραία. Αλλά θα δούμε τι θα μας απαντήσει. Δεν της το έχουμε. Σήμερα, αύριο θα της το προτείνουμε. Γιατί όλα τα σχέδια για την καινούργια τώρα παραγωγή που θα γίνει την παρουσίαση, τα κάναμε σήμερα με τον κύριο Βερίκιο.
Λοιπόν, οπότε δεν έχουμε φιξάρει ακριβώς το πρόγραμμα. Πιστεύω μέχρι το τέλος της εβδομάδας να έχει τελειώσει. Τι μέρα βάλω... πέφτει η καθημερινή? Όχι, είναι Σάββατο. Σάββατο βράδυ. Α, ναι, είναι Σάββατο βράδυ. Ναι. Για να μπορούμε. Ναι. Α, δεν έχω πάει. Για πες. Αυτό. Εντάξει. Ωραία, ωραία. Ναι. Άρα, γίνεται και δεύτερη παρουσίαση 13 Μαΐου. Να πούμε ότι έχει πολύ μεγάλη επιτυχία η πρώτη. Και η Έφη Χατζούλια απήγγειλε τα ποιηματά ως την πρώτη παρουσίαση. Όχι μόνο, 6 ηθοποιοί. Δεν τα απήγγειλαν, τα παίξανε. Επειδή είναι μικρές ιστορίες με αρχή, μέση και τέλος, μπορούν άνετα να παιχτούν σαν ολιγόλεπτα θεατρικό έργο, ένα σκετσάκι, μπράβο. Ήταν η Όλγα Μουργελά που παίζει στο θέατρο Εκάτη το χορό του Στρίνμπεργκ, ήταν ο Κακαβελάκης ο Σταμάτης, ο οποίος έχει παίξει σε αρκετά επεισόδια στο Σασμό, στην τηλεόραση και μέχρι πρόσφατα έπαιζε σε ένα πολύ επιτυχημένο Φωνή Σαμίδια έργο στην Κηφισιά. Ήταν η Έφη Χατζούλη που παίζει στο Φάουστ. Ποιος άλλος ήταν? Ο Χανιωτάκης ο Γιώργος, ο οποίος Γιώργος Χανιωτάκης είναι αρχιτέκτονας, αλλά ερασιτέχνης ηθοποιός και θέλει και είναι και φίλος προσωπικός. Ναι, κατάλαβα, ναι. Λοιπόν, από άλλους ηθοποιούς είχαμε την Κατερίνα την Κατζόγια, η οποία είναι εκπληκτική. Ναι. Και παρουσίασε δύο από τα ποίηματα με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο δικό της, εκπληκτική. Αυτούς ήταν. Α, και βέβαια ο τελευταίος και καθόλου εκφυλαταφρόνητος αλλά πολύ αγαπημένος, είναι προσωπικός μου φίλος, ο Βαλέριο Νατσκέμπια. Α, καλά, αυτό το παιδί. Ο τενόρος, ναι, ναι. Ο οποίος είναι ηθοποιός, παραμυθογράφος, διηγηματογράφος, ποιητής, τα κάνει όλα. Τα κάνει όλα. Ναι, και έχει ένα απίστευτο σπίτι. Και είναι καλό παιδί και είναι φίλος πολύ, το ξέρω, και είναι και ωραία παρουσία. Ναι. Και κάποια στιγμή έχουμε πει ότι θα έρθει εδώ. Ναι, να έρθει, γιατί είναι εκπληκτικός. Το έχουμε πει, αλλά όλο λέμε και πότε. Θα κάνει 14 το μηνό συναυλία. Ρεσιτάλ. Το Μάιο. Ναι. Τώρα. Ναι, ναι, ναι. Δεν πρέπει να το πούμε αυτό. Πότε θα προλάβω να το κάνω αυτό? Θα πρέπει να μου στείλετε ένα δελτίο. Θα στείλουμε, ναι. Και να το ανακοινώσω. Γιατί τώρα εγώ πότε. Εγώ έχω τις δύο τώρα Τετάρτες, έχω δύο πολιτικούς. Δεν θα προλάβω. Εντάξει. Απλώς θα το ανακοινώσουμε και τον και σε αυτήν. Απλά θα μου το πει. Ναι, μπράβο, ναι, ναι, να κάνω την ανακοίνωση, ναι, ναι, το κάλεσμα. Και έρχεται μετά οπωσδήποτε. Και βέβαια είχα και δύο τραγουδιστές. Το Βασίλη το Ρωμανό, που είναι κιθαρίστας και τραγουδιστής, και την εκπληκτική Θέλμα Καραγιάννη, η οποία απογείωσε τη βραδιά, τα τραγούδια της ήταν απίστευτα. Ναι, φωτογράφο είχα το Λευτέρη το Σερλί, αλλά ένας από τους φίλους μου που είχε έρθει να με δει είναι ο Χρήστος Κάλλου, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης. Έχει σκηνοθετήσει τώρα το Περιμένοντας το Ζωρό στο θέατρο Διάχρονο της Μέρη Βιδάλη Πιθαίου στο Νέο Κόσμο. Ένα έργο του Γιάννη Φιλιππάκη, και ο Χρήστος Κάλλου έχει το γιο του, τον Ευάγγελο Κάλλου, ο οποίος είναι φωτογράφος ντοκιμενταρίστας και είχε έρθει και τράβηξε και αυτός πολλές φωτογραφίες στην εκδήλωση. Εγώ είδα πάρα πολλές φωτογραφίες, πολύ, ναι, ωραία ήταν. Αυτά, δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να πω. Μια χαρά και όλα ωραία. Ναι. Και καλό που κάνεις και δεύτερη παρουσίαση, να αξιώθουμε να έρθουμε κι εμείς. Ναι, γιατί είναι πολλοί φίλοι μου που δεν μπόρεσαν να έρθουν στην πρώτη, λόγω του ότι έπεσε μετά το Πάσχα ακριβώς και δεν είχε γυρίσει κανένα σχεδόν από τις διακοπές. Γυρίσαν όλοι Παρασκευή, Σάββατο. Ναι. Λοιπόν, και μου λένε, βρε Ιωάννη, είναι μετά το Πάσχα, δεν θα είμαστε εδώ. Λέω, παιδιά, δεν πειράζει, don't worry, έχουμε και άλλη παρουσίαση. Και πάλι είχε γίνει τέτοιο. Και πάλι έγινε ο χαμός. Μα είσαι προσιτό άτομο, αγαπητό άτομο και γι' αυτό. Ναι. Αυτό είπε και ο Πρόεδρος. Βέβαια, εντάξει, εγώ αγαπώ όλο τον κόσμο. Δηλαδή, με όσους κάνω παρέα. Μωρέ, να σου πω κάτι. Θυμάσαι που είχαμε συναντηθεί και είχαμε δει, δεν θα πούμε, κάτι παρατράγουδα. Υπάρχουν τα ψώνια. Ο άλλος πάει και βγάζει ένα βιβλιαράκι και επειδή έβγαλε ένα βιβλιαράκι, μετά τη βλέπει ότι είναι ο Θεός και η θεά. Έχω μερικές φορές το ξέρεις ότι σκέφτομαι. Ρε, παιδιά, λέω. Να σου πω κάτι, περίμενα να σου πω κάτι, γιατί το έχω πει και στο Δήμο αυτό και το έχω πει και σε άλλους. Εγώ δεν έχω δηλώσει ποτέ ηθοποιός, ωραία. Ναι. Παρόλο που έχω περάσει από σχολή, έχω τελειώσει, έχω κάνει με τη Ρούλα την Πατεράκη μαθήματα, ναι, ναι. Δεν δήλωσα ποτέ έτσι. Έχω κάνει κάτι θεατρικά και αυτά. Ποτέ, γιατί λέω δεν πληρώναμε από αυτό, κατάλαβες. Ναι, κατάλαβα. Δεν μπορώ να δηλώσω επαγγελματίας. Και εγώ όλα αυτά τα χρόνια. Ούτε, δηλαδή μου λέει τώρα,
Ποιος μου το έλεγε, μα είσαι ραδιοφωνικός παραγωγός. Ποτέ δεν έχω συστηθεί σαν ραδιοφωνικός παραγωγός. Είσαι όμως. Ποτέ δεν έχω συστηθεί και κάνω 10 χρόνια εκπομπή. Είσαι όμως. Κατάλαβες. Βέβαια. Θέλω να σου πω, δεν έχω ψωνί. Κατάλαβες, ναι, κατάλαβα. Να δεν θέλεις να πεις ότι δεν ψωνίζεις. Ποτέ δεν συζητήσεις. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να λέω, ναι, παιδιά, κάνω μια εκπομπή αν θέλετε, ελάτε, ξέρω, όταν έχουμε στις παρουσιάσεις. Νομίζω είδες και εσένα πως σε πλησίασα. Ναι, 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 ναι. Δεν νομίζω να σε πλησίασα σαν καμιά... Όχι, καλέ. Μεγάλη... Είσαι τόσο προσιτή και αγαπητή. Μπράβο. Και αυτό... εγκάρδια. Αυτό, εγκαρδιότητα και μπράβο, αμεσότητα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό έχεις και εσύ όμως. Έχεις την αμεσότητα, δεν το παίζεις ούτε μεγάλη στάρ, ούτε και αυτά, ούτε... Μα δεν είμαι. Μα δεν είμαι. Αν είμαι εγώ μεγάλη στάρ, τι να πω. Έχει το Γιάννη ο Νικολάου εδώ. Το ξέρεις ότι δεν ήθελα. Με την Ανάστα, με το Γιάννη ήμασταν στο σχολείο μαζί. Παιδί, ρε. Λοιπόν, με το τι Γιάννη. Απλότητα. Α, με το Γιάννη Νικολάου. Ήμασταν μαζί στο σχολείο. Στο Λύκειο. Γυμνάσιο Λύκειο, στον Πειραιά. Είναι γειτονά μου και πρόσφατα συναντηθήκαμε σε ένα live που έκανε στο Booking Hill. Και ήθελα να πάω και δεν πήγα, άσε με τώρα, ναι. Ναι, λοιπόν. Γιατί δεν είχα παρέα. Εγώ μένω δίπλα. Το Booking Hill κάνει συνεχώς. Προχθές είχε τα διάφανα κρίνα. Ναι. Λοιπόν, και ήταν εκπληκτική η βραδιά. Αλλά κάνει συνεχώς κάθε απόγευμα παρουσιάσεις και κάθε βράδυ κάνει live. Σχεδόν κάθε βράδυ. Και τις φαντάζω ότι είναι ένα μαγαζί. Παιδιά, το διαφημίζω και ξέρετε γιατί το διαφημίζω. Γιατί είναι... Της αρέσει, γιατί είναι εκπληκτικό, περνά ωραία. Πας την Κυριακή το πρωί να πιεις καφέ και το πίνεις με συνοδεία, πώς το λένε, σαξόφωνο. Νομίζεις ότι είσαι στη Νέα Υόρκη. Να πάω. Ναι. Δεν έχω πάει. Να πιούμε ένα καφέ εκεί. Έχω πάει όλους μου τους φίλους. Και όσοι φίλοι μου πηγαίνουν. Α, και όσοι φίλοι μου, μα το έχω σκοπό. Πηγαίνουν και είναι τραγουδιστές, κλείνουν και κάνουν live εκεί. Ωραία, τότε να φέρω και εγώ τραγουδιστές φίλους μου εκεί που έχω πολλά πάρα παιδιά. Πάρα πολύ. Μπράβο, live τα live. Ναι. Έχω ήδη 4 και παιδιά καλλιτέχνες που έχω φέρει και από εδώ και που θέλουν να κάνουν και αυτοί το λάθος. Μπράβο, ναι, ναι. Α, φέρε με σε επαφή, γιατί θα έρθω σε επαφή με το μαγαζί και θα με συνεργαστεί. Το μαγαζί το έχει η Αναστασία Κορινθίου, η συγγραφέας. Είναι και Αναστασία. Συγγραφέας, 19 βιβλία, πρώτο πανελλήνιο βραβείο, ένα από τα βιβλία της και ένα άλλο βιβλίο της έχει γυριστεί και έχει παιχτεί σύριαλ στην τηλεόραση. Πρέπει να πάω να βρεθούμε οπωσδήποτε. Η Αναστασία Κορινθίου, εκπληκτική. Ένας απίστευτος άνθρωπος. Άρα όντως πρέπει να... Αξιολάτρευτη, ναι, 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 ναι. Να και έχει αναβαθμιστεί η Δάφνη, παιδιά, αναβαθμίστηκε η Δάφνη. Ναι. Πού είναι ακριβώς τη Δάφνη, στην πλατεία της Δάφνη, για πες μου. Είναι στην πλατεία του Δημαρχείου. Δεν ξέρω, α, την πλατεία του Δημαρχείου είναι... Λίγο πιο μέσα από τη Βουλιαγμένης είναι. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, είναι η εκκλησία Αγία Βαρβάρα και δίπλα της ξεκινάει η οδός Αγίας Βαρβάρας. Στο 66 νούμερο είναι το Booking Hill. Αγίας Βαρβάρας 66. Ναι. Στην εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας. Ναι. Όπως πάω, ωραία, κατάλαβα που είναι εύκολο είναι. Ναι, ναι. Εγώ δηλαδή παίρνω το 106 από εδώ και με αφήνω ακριβώς εκεί. Στο μετρό. Όχι, δεν με καταλαβαίνεις. Το 106 το παίρνω πώς από εδώ και με αφήνει Αγία Βαρβάρα. Το 106 αφήνει είναι πάει η Αγία Βαρβάρα. Όχι αυτό. Την εκκλησία. Όχι την Αγία Βαρβάρα στο Παλαιό Φάληρο. Α. Υπάρχει Αγία Βαρβάρα στη Δάφνη, η οποία είναι όμως από το μετρό 50 μέτρα. Μετρό Δάφνη, τη βλέπεις την εκκλησία όταν θα βγεις και λες να η Αγία Βαρβάρα. Οπότε πας στην εκκλησία μπροστά και βλέπεις την οδός Αγίας Βαρβάρας. Με τα πόδια δηλαδή, η απόσταση Αγίας Βαρβάρας μετρό είναι 50 μέτρα. Όχι κάτω που είναι, που πάμε, ανεβαίνουμε την Αγία Βαρβάρας και βγαίνουμε Αγίου Δημητρίου από εκεί. Όχι, όχι. Λέμε Δάφνη. Λέμε Δάφνη. Είναι δίπλα στο μετρό. Πολύ κοντά από το μετρό. Το Booking Hill από το μετρό είναι 3 λεπτά. Δάφνη μετρό. Ναι, 3 λεπτά περπάτημα. Μετρό Δάφνη. Ωραία, εντάξει, κατάλαβα. Ναι. Ωραία τότε. Κεντρικά είναι, πρέπει να έρθω οπωσδήποτε. Ναι, είναι πάρα πολύ εύκολο. Πρέπει να έρθω. Α, μ' άρεσε αυτό. Για να πούμε τώρα όμως και για σένα δύο πράγματα, γιατί ξεκινήσαμε και είπαμε για όλους τους άλλους, διαφημίσαμε όλους τους άλλους, αυτό σημαίνει ότι ο άλλος είναι χορτάτος και ότι είναι μπροστά και ότι δεν είναι ψώνιο. Δεν μιλάει για τον εαυτό του, μιλάει για τους άλλους και αφήνει τους άλλους να μιλήσουν για εκείνο. Έτσι είναι. Ναι, και αυτό πήγα, γι' αυτό πήγα να σου πω για τον Γιάννη Νικολάου, που το θεωρώ έναν μεγάλο καλλιτέχνη. Εξαιρετικός. Και όμως είναι τόσο απλοϊκός, τόσο αληθινός. Και βλέπω... Καλόκαρδος. Αυτό είναι ο Γιάννης, είναι καλόκαρδος. Και βλέπω κάτι άλλους είναι που κάνανε ένα τσακ τώρα στη ζωή τους
και έχουν ψωμί. Δηλαδή ναι, βλέπουμε ναι, ναι, και κάτι έκτροπα. Ναι, ναι, τα έχουμε δει. Παρέα. Τα είδα πρόσφατα πάλι. Έχω. Έχει τέλο, ναι. Ναι. Τέλο πάντων, να είναι ευλογημένο, αλλά δεν λέμε. Εγώ έχω δει και άντρες και γυναίκες και. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Και είναι πολύ άσχημο αυτό. Εντάξει, δεν πειράζει. Είναι και αυτό που έχουμε εμείς στην Ελλάδα, σε ό,τι δηλώσεις είσαι. Να σου πω κάτι. Είναι μερικοί άνθρωποι που αυτό το πράγμα που τους στρέφει λίγο το εγώ τους, τους κάνει και καλό και ζουν καλύτερα τη ζωή τους, γιατί έχουν προβλήματα ψυχολογικά. Και ίσως το έχουν ανάγκη αυτό. Εγώ πιστεύω ότι συγκεκριμένα. Άκουσε με, εμένα δεν μ' αρέσει να προσπαθώ να χτίσω καριέρα στα ψέματα πάνω. Γιατί εντάξει, αυτή δεν μπορούν να το κάνουν. Η συγκεκριμένη περίπτωση που λες, ναι, ναι, είναι αυτό που λες εσύ. Ότι είναι ένας ωραίος άνθρωπος, απλά έχει ανάγκη την αναγνώριση και την αυτοπροβολή. Και την αυτοπροβολή, νομίζω γιατί ότι κάτι κάνει και αυτό της προκαλεί ευχαρίστηση. Μπράβο, ναι, αυτό. Και το δικαιολογούμε και λέμε άστο, γιατί σαν άνθρωπος δεν είναι κακός. Όχι. Υπάρχουν όμως άνθρωποι, εντάξει, που το παίζουν ευαίσθητοι καλλιτέχνες, πατάνε επιπτωμάτων και ναι, πατάνε με ψέματα, κάνουν και το δω αυτό, δηλαδή εγώ είδα τον άλλο να με κοιτάει στα μάτια και να μου λέει ψέματα ευθρασός και να με προσβάλλει. Εντάξει. Δηλαδή, και πατάνε σε ψέματα, δηλαδή εγώ τώρα να σου λέω, είμαι, τι είμαι, πρόεδρος της Βουλής, ενώ δεν είμαι, είμαι βουλευτής ή ξέρω εγώ, ναι, έχω ναι, κάνει αυτά, άλλο, ενώ ναι, δεν ναι, είμαι, ναι, ή άξερης η μάνα μου είναι από την Αμερική και ο πατέρας μου είναι από την Αγγλία και εγώ γεννήθηκα εδώ. Και να είναι ένα ψέμα όλο αυτό, ναι, το πράγμα. Ναι, και να είναι από την Κολοπετινίτσα, ας πούμε. Γιατί ντρέπομαι να πω την καταγωγή μου. Όχι, βέβαια. Εγώ τώρα, ο μπαμπάς μου, εμένα, είναι από ένα χωριό της. Έχω φέρει ποιήτρια εδώ, ναι, που μου είπε, και μάλιστα κάτι κάναμε ένα σχόλιο και τις έκανα για ρατσιστικά και μου λέει, το ξέρετε ότι εγώ είμαι από την Αλβανία. Και της λέω, συγχαρητήρια όμως, γιατί μιλάς τέλεια ελληνικά, γράφεις τέλεια ποίηση στα ελληνικά, και είσαι συγχαρητήρια, την πένεψα, την έφτασα εκεί. Και όχι ο άλλος επειδή είναι από την Αλβανία να μου λέει ότι είναι από την Ιταλία, γιατί ντρέπεται να κατάλαβε τη σιχέ. Ναι, 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 αυτό το τι διθενιά, ας πούμε, και το ψέμα αυτό το για να προβάλλουμε κάτι που δεν είμαστε. Όχι, όχι, αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος, γιατί έτσι κι αλλιώς αργά ή γρήγορα αυτά μπράβο, θα ξεσκεπαστούν. Μπράβο. Λοιπόν, οπότε μετά πώς θα αισθανθείς απέναντι στον κόσμο που έχεις πει τόσα ψέματα και εντάξει, εκτός από πια αν δεν σε νοιάζει, δεν έχεις καθόλου. Το γνώθεις αυτό. Όχι, είναι, είναι θράσος, είναι θράσος, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι έτσι ψεύτες, θρασόψευτες, δεν παίρνουν θρασίτατοι. Ο θρασής δεν είναι πάντα. Άλλο έχω θάρρος. Και άλλο θράσος. Και άλλο θράσος. Ναι. Άλλο είμαι θαραλέα και πάω και σου μιλάω. Ναι. Μπροστά και σου λέω την αλήθεια, ναι, θαραλέα και δεν φοβάμαι. Και άλλο έχω θράσος. Και έρχομαι και σου λέω θρασίτα τα ψέματα, ναι, και πάω ναι, να σε βγάλω, ναι, ναι, τρελό και. Εντάξει, ναι, σωστά. Είναι καμία σχέση. Βέβαια. Άλλο, δηλαδή που λέμε καμιά φορά εγωισμός, άλλο η αξιοπρέπεια και άλλο ο εγωισμός. Μπερδεύονται. Άλλο είμαι αξιοπρεπής και βλέπεις κάποιους αξιοπρεπείς άνθρωπους και πεινάνε και δεν πάνε να χτυπήσουν πόρτα. Άλλο από αξιοπρέπεια. Εντάξει. Δεν είναι εγωισμός αυτό, αυτό είναι αξιοπρέπεια. Ναι, εντάξει. Μέχρι σε ένα σημείο. Γιατί όταν φτάσεις σε ένα σημείο και το ξεπεράσεις από εκεί και πρέπει να ζητήσεις και βοήθεια. Τη βοήθεια των άλλων. Γιατί καμιά φορά γι' αυτό μας ταπεινώνει ο Θεός. Μπράβο. Για να έρθουμε σε επαφή. Μπράβο. Να, ναι, ταπεινωθούμε και, ναι, να έρθουμε σε επαφή με τον άλλον. Μπράβο, ναι. Να ζητήσουμε πολύ βοήθεια. Μπράβο. Πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Αυτό γίνεται. Εγώ, πάμε τώρα για λοιπόν, σένα. Λοιπόν, εγώ γεννήθηκα στην Αθήνα. Μέναμε οι γονείς μου τότε στο. Στην Αγία Παρασκευή, λοιπόν, ο μπαμπάς μου όμως είναι από ένα χωριό της Άρτας, της Κουλικαριά Άρτας, πολύ ορεινό χωριό, είναι στα 1000 μέτρα υψόμετρο, στα όρια του Βάλτου, και γεννήθηκε ο Καραϊσκάκης στη Κουλικαριά Άρτας, οπότε είμαστε ένα χωριό έτσι λίγο... αντάρτες. Ναι, αντάρτες, έχει πολλούς κατοίκους ακόμα και τώρα, παρόλο που είναι τόσο ορεινό, έχει γύρω στους 500 κατοίκους μόνιμους. Λοιπόν, τέλος πάντων, να σας αφήσουμε τη Σκουλικαριά. Ο μπαμπάς μου είχε έρθει πολύ μικρός εδώ, γνώρισε τη μαμά μου, η οποία μαμά μου είναι από τα Χανιά Κρήτης. Α, δικιά μου, σαν τη μάνα μου. Ναι. Α, Στέλλα Βουτετάκη, η μαμά μου.
ένας πολύ καλός, πολύ χαρισματικός άνθρωπος. Μπορεί από εκεί να σου βγει και η ποιήση. Ναι. Μου βγήκε από τον μπαμπά μου. Όχι. Ο μπαμπάς μου, ποιητής, έχει γράψει απίστευτα ποίηματα, τα οποία δεν είχε τη δυνατότητα και δεν τα εξέδωσε ποτέ. Να σου πω κάτι, ο Θεοχάρης ο Παπαδόπουλος, την άλλη φορά έφερε εδώ πέρα ένα βιβλίο που έλεγε τα ποίηματα και είναι της μαμάς του. Εμένα του μπαμπά μου τα και βρήκα. Και τα στο... έκδωσε ο Θεοχάρης ο Παπαδόπουλος, πρέπει να τον ξέρεις. Πρόκειται να τα εκδώσω. Αυτό και θα σου έλεγα, ότι εκείνος δεν έγραψε, θα έτσι. Έγραψε τα ποίηματα το όνομά της. Και ήρθε εδώ και τα πήγγειλε και το παρουσιάσε με το βιβλίο και μου λέει είναι κάποια ποίηματα που τα βρήκα στη μαμά μου και θέλω και τα έκδοσα και το λέει. Ναι. Μπορείς να το κάνεις και εσύ αυτό. Θα το κάνω και εγώ γιατί ο μπαμπάς μου γράφει με μια διαφορετική γλώσσα από ότι εγώ. Τα τελευταία του χρόνια ασχολείται με την χαρακτική στο χαλκό. Όλο το σπίτι μας, όλο μας το σπίτι στο χωριό έχει χάλκινα του μπαμπά μου. Έλα, ρε. Και έχω πάει σε μαγαζιά, σε χωριά, σε περιοχές, σε σπίτια και έχω βρει χάλκινα του μπαμπά μου. Υπέγραφε ΕΚΠ, Ευάγγελος Κωνσταντίνου Πέτσα και όλα του τα χάλκινα έχουν την υπογραφή του από κάτω. Ναι. Και έχω πάει σε μαγαζιά και λέω ήταν του μπαμπά μου, να ο μπαμπάς μου. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ είμαι μητέρα τριών παιδιών. Δεν σου φαίνεται. Ναι, έχω δύο κόρες μεγάλες και έχω και δύο εγγόνια από τις κόρες μου. Ναι. Παιδιά δεν τις φαίνεται. Εντάξει, δεν ξέρω. Όχι, και έχω και ένα γιο 23 χρονών. Οι κόρες μου η μία είναι, να μην τις προσβάλλω, δηλαδή η μία είναι 37, η άλλη 35. Συγγνώμη, σε πόσο είσαι. Εγώ την κάνω 45, 48, εντάξει, και 10 χρονών έκανε κόρη. Αφήστε το. Είσαι παραπάνω δηλαδή. Ναι, λίγο παραπάνω δεν θα είμαι για να έχω κόρη 35 60. Χρονών. Εκεί. Περίπου. Πες ότι την έκανε στα 30. Όχι, δεν την έχω κάνει πολύ νωρίς την κόρη. 25. Πιο νωρίς. 20. 23 έκανα τη μία μου η κόρη, τη μία την άλλη 25. Ωραία, άρα είναι 23 και 35. 55 χρονών είσαι, 56-57, πώς. Δεν είσαι 60. Πάντως έκανα 10 χρόνια μικρότερη φιλενάδα. Σε έκανα 10 χρόνια μικρότερη. Μπράβο. Αυτό. Λοιπόν, τι άλλο να πω. Και άρχισες να γράφεις. Έγραφα από πολύ μικρή. Απλώς τα έγραφα σε διάφορα τετράδια. Έχεις εκδώσει, εκτός από αυτό, έχεις εκδώσει και άλλα βιβλία. Όχι. Όχι, είναι το πρώτο σου. Αλλά έχω υλικό για ακόμα 2 βιβλία. Mm-hmm. Δηλαδή είναι έτοιμο το υλικό, απλώς να βγει αυτό στα σκαριά, να βγει ας πούμε να κυκλοφορήσει ένα χρόνο, ενάμιση, δεν ξέρω πόσο, και μετά να βγάλω το δεύτερο. Και έχω και υλικό για ένα τρίτο βιβλίο, το οποίο όμως δεν είναι ποίηση, είναι ανάλεκτα. Α. Θα μου πεις τι είναι τα ανάλεκτα. Τα ανάλεκτα είναι μικρά ρητά, ναι. Μικρές φράσεις. Με πλήρες νόημα όμως. Α, κατάλαβα. Σαν λογότυλο, γνωμικά. Ναι, κάτι σαν γνωμικά. Επειδή όμως έχω πολλά από αυτά, έχω γύρω στα 60, και αν μαζέψω περίπου 60 ακόμα, γιατί μου έρχονται κατά καιρούς και τα γράφω, μου έρχονται διάφορα. Γράφω και μερικά που είναι αηδίες. Τέλος πάντων τα πετάω. Λοιπόν, ξεχωρίζω όμως ποια είναι τα καλά και ποια είναι τα κακά, γιατί έχω αυτό το αισθητήριο. Λοιπόν, και θα τα κάνω μια συλλογή, θα τα εκδώσω σαν ξεχωριστά. Ναι. Αυτά τα μικρά, τα ανάλεκτα. Ωραία. Ναι. Και έπαιζες όμως και ηθοποιός. Έπαιζα πολλά χρόνια θέατρο, ξεκίνησα από αρχαίες τραγωδίες. Έπαιζα με την ομάδα με λάμπους του Χλιάρα του Θανάση, ο οποίος αυτή τη στιγμή ανεβάζει σε ένα μεγάλο θέατρο, έχει ανεβάσει ένα έργο πάλι δικό του. Λοιπόν, ήμουνα 2 χρόνια σε αυτή την ομάδα. Στη συνέχεια πήγα στο Γιώργο το Γιανακόπουλο, στην ομάδα διάθλαση που έχει. Ο Γιώργος ο Γιανακόπουλος έχει το θέατρο Φάνης Χινάς. Η Αλόη Βέρα είναι τώρα και παίρνουν τηλέφωνο για παραγγελία και παίρνουν σε όλα τα τηλέφωνα που έχω. Ναι. Για πες. Ο Γιανακόπουλος έχει το θέατρο Φάνης Χινάς στη Δάφνη. Ήμουνα στην ομάδα του, έχω παίξει 5 χρόνια μαζί του. Μας σταμάτησε ο κορονοϊός. Λοιπόν, αυτά. Όταν ήμουνα βέβαια έζησα στη Γαλλία 7 χρόνια
Εκεί έχω γεννήσει και τις κόρες μου. Λοιπόν, χωρισμένη, είσαι λίγο. Ήμουνα χωρισμένη από τον πρώτο μου άντρα, που έχω την Αναστασία και τη Στέλλα, και ο δεύτερος μου σύζυγος είναι και ο πατέρας του γιού μου. Έχω ένα γιο, τον Πέτρο, ο οποίος είναι 23 χρονών. Και είστε μαζί. Είμαστε μαζί με τον δεύτερο σύζυγό μου, ναι. Και τι άλλο. Είναι καλλιτέχνης εκείνος. Κανένας από τους δύο. Κανένας. Όμως, ο άντρας μου είναι ένας άνθρωπος πολύ ευφυής, με εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ και με πολύ καλή φωνή που θα μπορούσε να κάνει καριέρα. Το ψήνεις λοιπόν να γίνει τραγουδιστής. Ναι, τώρα. Τώρα. Όχι, εντάξει. Κοίταξε να σου πεις, αφού έχει φωνή, μπορεί να γίνει και ψάλτης. Ψάλτης ήθελα να γίνω εγώ. Πες του, πάρα πολύ ωραίο να γίνει. Μου λέγανε γυναίκα ψάλτη. Και όμως ψέλνουν οι γυναίκες. Ναι, τώρα βγήκε. Όταν το έλεγα εγώ όμως πριν 25 χρόνια, 30, ότι ήθελα να γίνω ψάλτης. Στην Αγία Παρασκευή εδώ στην εκκλησία μας υπάρχει χοροδία γυναικών. Τέλεια. Με ψαλμούς και αυτά. Τέλεια, τέλεια. Βέβαια εδώ στον Άγιο Αντρέα δεν ξέρω αν γίνονται, γιατί γίνονται μαθήματα ψαλτικής. Ναι. Mm. Όλο κανονικά είναι 2 χρόνια που παίρνει το χαρτί του κανονικά. Αναγνωρισμένο και αυτά, να το πει του άντρα όμως θέλει. Ναι. Και είναι δωρεάν. Τέλεια. Δεν είναι με συμμετοχή. Ναι. Εγώ τραγουδάω σε κάποιες παραστάσεις που τραγούδαγα. Γιατί έπρεπε, ήταν ο ρόλος τέτοιος. Και μου λείπει το να ξέρω ένα μουσικό όργανο. Δεν μου δόθηκε ποτέ η ευκαιρία, γιατί από μικρή έπεσα στα βαθιά με πολλά προβλήματα, πάρα πολλά. Λοιπόν, τα οποία δεν με λύγησαν, απλώς με... Τι ζωή είσαι, βρε. Λιοντάρι. Γι' αυτό τα λιοντάρια δεν μπορούν. Με οροσκοπολέοντα. Είσαι δύναμη, είσαι δύναμη, λοιπόν, είσαι δύναμη. Αλλά δεν είχα ποτέ καιρό να μάθω, ήθελα να μάθω πάντα κιθάρα. Και πριν τρία χρόνια, το 18, ναι, το 18 είχα κάνει ένα ταξίδι επαγγελματικό στην Τενερίφη και οι εργοδότες, αυτοί που με προσέλαβαν για εκείνο το διάστημα, πήγα για να κάνω μετάφραση. Λοιπόν, μου χάρισαν μία κιθάρα. Σπανιόλικη, ναι. Γιατί ήταν πολύ ευχαριστημένη από τη δουλειά μου. Ωραία, δεν είναι τυχαίο. Ήταν για να πάω να ξεκινήσω μαθήματα. Λοιπόν, και όμως την έχω και τη γρατζουνάω εκεί για να συνοδεύω λίγο τη φωνή μου, αλλά εντάξει, πρέπει να κάνω κανονικά μαθήματα. Ναι, σε όλο αυτό το... κάνω πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Είμαι ένας άνθρωπος που αγαπάω πάρα πολύ τους ανθρώπους και γι' αυτό το λόγο, από ένστικτο, από ταλέντο και από πράγματα που έχω βιώσει ή έχω διαβάσει, ανακάλυψα τα τελευταία χρόνια ότι λειτουργώ θετικά, αυτό είναι άσχετο με την ποιήση βέβαια, δεν μιλάμε για ποιήση ακόμα, κάνω καλό σε ανθρώπους που έχουν ανίατες ασθένειες και ειδικά καρκίνο. Όσους ανέλαβα, βγήκανε αλόβητοι από αυτή την περιπέτεια, δεν έπαθαν τίποτα. Είσαι θεραπεύτρια. Θεραπεύτηκαν. Άρα ανακάλυψες ότι έχεις θεραπεία. Όχι, μπορώ να τους μιλήσω, ανακαλύπτω το πρόβλημα γιατί ο καρκίνος είναι εδώ. Ανακαλύπτω το πρόβλημά τους, τους λέω και μερικές οδηγίες. Ρε φίλε, Νάδα, να με βοηθήσει και εμένα που έχω αφοβίες και έχω το αμάξι και κάθεται και δεν το κυκλοφορώ. Μαζί θα πάμε βόλτα. Άντε να δω. Ναι. Άντε να δω. Λοιπόν, στείλε μου θέμα ανθρώπου να με βοηθήσουν. Ήρθε άνθρωπος, φίλη μου, πριν 6 χρόνια, 7, από την Σπάρτη για να με δει, καρκίνο στο τελευταίο στάδιο σηκώτη. Χωρίς να ξέρει, μου στείλε μήνυμα και μου λέει, θέλω να σε δω, έχω αυτό το πρόβλημα. Θα έρθω, μου λέει, η Αθήνα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, ενώ στο προφίλ μου στο Facebook δεν γράφω ποτέ πουθενά ότι εγώ κάνω αυτή τη δουλειά ή οτιδήποτε, με παίρνουν τηλέφωνο άνθρωποι να μου ζητήσουν οδηγίες ή τι μπορούν να κάνουν για κάποια ασθένεια που έχουν. Και απορώ, το βγάζω, γράφω κάπου, ξέρεις, ναι. Τέλος πάντων, ήρθε η γυναίκα, μιλήσαμε για αρκετές ώρες και αφού ανακαλύψαμε πού ήταν το πρόβλημά της, η ίδια θέλησε και το έδιωξε από το μυαλό της, το έβγαλε από τη ζωή καλά. Της. Έχουν περάσει 7 χρόνια, η Ελένη είναι μια χαρά και ζει και βασιλεύει. Εξαφανίστηκε ως διαμαγείας ο καρκίνος, οι γιατροί απορούν πού πήγε αυτός ο επιθετικός καρκίνος. Να σου πω κάτι, αυτά εμείς τα δημιουργούμε. Εγώ τώρα που ξαπλώνω το βράδυ και λέω πω λες να έχω κίστη, λες να έχω τρένα, λες να έχω τάλι. Το δουλεύεις μόνη σου. Το δουλεύεις μόνη σου και δημιουργείς ασθένεια από μόνη σου. Ναι, μόνη μου. Ή έχω φοβίες.
Αχ, μην πάθει τίποτα το παιδί μου. Αχ, δεν θέλω. Όχι, αχ, γιατί ο νόμος της έλξης στο σύμπαν είναι πολύ δυνατός. Ξέρεις τι γίνεται τώρα, ότι άκου τώρα. Εγώ έχω ένα παιδί και η αγωνία με τρώει. Ναι. Που είναι μακριά, μην μου πάθει τίποτα και μην μου πάθει τίποτα. Καταλαβαίνεις, φοβάμαι, όλο φοβάμαι. Θέλω να πω όμως και κάτι έχω άλλο. Έχω ένα φόβο πάντα. Τώρα δεν ξέρω αν μαγνητίζει ο φόβος, αλλά είναι της μάνας ο φόβος. Δεν θα το σκέφτεσαι καθόλου, θα το φερείς, θα λες. Αυτό κάνω θα κάνεις την προσευχή σου και θα λες. Αυτό λέω, Παναγιά μου, είναι αφημένο σε σένα, εσύ μου το προστατεύεις, εσύ μου το έχεις αγκαλιά. Ευχαριστώ Θεέ μου που ο γιος μου είναι υγιής, είναι καλά. Και, θα, και τον έχεις καλά. Ευχαριστώ. Θα ευχαριστούμε. Βέβαια, εκ των προτέρων ευγνωμοσύνη. Είναι μεγάλο πράγμα. Μπράβο. Εκ των προτέρων αισθανόμαστε. Τώρα, μετά εμένα το 16, μου βγήκανε κάτι φοβίες, επειδή ήμουνα, πήγαινα στη δουλειά, σταματημένη στα φανάρια, από πίσω μου να πέφτουνε. Σταματημένη στα φανάρια να ξεπαρκάρει άλλος να πέφτει στο πλάι. Σταματημένη στα φανάρια. Δηλαδή, επί ένα μήνα, τράκαρα 40 φορές. Κάθε μέρα. Έρχεται μια ξαδέρφη μου καλόγρα, μου λέει, μου δανείζει στα μάτια, πάρ' το. Το παίρνει στο ίδιο φανάρι που με τρακέβλανε εμένα, ναι, στο ίδιο φανάρι την τρακάραν από πίσω και εκείνη. Μου λέει, εσύ το έχουμε διαβάσει το αμάξι, δεν γίνεται. Εντάξει. Τέλος λοιπόν, πάντων, αυτό γινόταν το 16. Τώρα το έδωσα του αδερφού μου, πήγε Κρήτη, ξέρω εγώ, εντάξει. Μια χαρά το αυτοκίνητο. Το έχω τα μάξι τζάμι, ναι. Πήρα ένα, ναι, πρέπει να τον ξέρει το Χρήστο, που κάνει το χαμ, την τράπουλα. Α, ναι, τέλος πάντων. Πρέπει να τον έχεις γνωρίσει. Ναι, το πρέπει, γιατί έρχεται σε παρουσιάζει βιβλίο και τέτοια, μπορεί, γιατί ναι, ναι. Κάνει προώθηση τη ΧΑΜ, είναι με το Speed Fields, με τη... Ναι, ναι, κατάλαβα. Και αυτός μου λέει, εγώ είναι ψυχολόγος, είναι δάσκαλος οδήγησης και βοηθάει στην ψυχολογία. Τον πήρα και πήγαμε από το σχολείο μου, μια βόλτα. Και μου λέει, εσύ μου λέει, εγώ δεν θέλω να σου κάνω παρόλα αυτά. Γιατί οδηγάς καλά. Τι, δεν έχουμε να σου πω 20 ευρώ τώρα, αφού δεν είναι καθαρά εδώ σου. Ναι, 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 ναι. Φαντασιώνεσαι ότι θα ναι. Πάθεις κάτι. Και βέβαια το φαντάζομαι, κατάλαβες και αυτό. Και πρέπει να το βάλω από εκεί. Τώρα, εγώ λέω ότι είναι και ολιγοπιστία αυτό που έχω πάθει τα τελευταία πρέπει χρόνια. Πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Και στον εαυτό μου και στο Θεό. Και δεν γίνεται να έχω φοβίες όταν ξέρω ότι ο Θεός με αγαπάει και με προσέχει. Το σύμπαν σε αγαπάει και σε προσέχει, ναι. Πρέπει δηλαδή, να το πιστεύεις αυτό ακράδοντα. Κατάλαβες τώρα. Ναι. Αυτό και δεν γίνεται. Και δηλαδή, είμαι θυμωμένη με τον εαυτό μου. Από τη μία έχω εμπιστοσύνη και θετικότητα και ξέρω εγώ. Θα το ξεπεράσεις. Και όλα αυτά με την έκκληξη που λες με το μυστικό. Από το έχω κάνει όλα. Mm. Και δηλώσεις γράφω. Εντάξει. Και το προσκονόμουν στον καθρέφτη. Τέλεια. Και όλα αυτά. Λοιπόν. Αλλά έτσι μου βγήκαν οι φοβίες. Να σου πω ένα πείμα. Το οποίο αυτό δεν έχει εκδοθεί ακόμα. Εννοείται, γιατί για τα πείματά σου ήρθαμε. Λοιπόν, και μετά να πούμε το βιβλίο ποιο, από πού εκδόθηκε. Ναι, είναι έκδοση του 2023, να το πούμε τώρα. Το Μάρτιο έγινε από τις εκδόσεις Αττικός Κάπα Αγγελάκης. Έχει ISBN, το εξώφυλλο είναι δικό μου. Η μακέτα, βέβαια, η φωτογραφία εννοώ του εξωφύλου, που είναι το τρένο, προφητικό. Ναι. Η μακέτα είναι της... κοίτα, δεν θυμάμαι τώρα. Είδες, τόσα ονόματα δεν είπα, πειράζει, το έχασα αυτό. Λοιπόν, η επιμέλεια του βιβλίου είναι δική μου. Εντάξει, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Είναι 92 σελίδες, 42 ποίηματα. Αυτά. Ωραία. Αυτά. Για ξεκίνα μας λοιπόν, τώρα για ένα θέλω ποίημα. Θέλω να σας πω ένα ποίημα, το οποίο το έγραψα την ημέρα που έγινε ο σεισμός στην Τουρκία. Mm. Αυτό εκείνο το γεγονός όταν το έμαθα με επηρέασε έτσι, μου έκανε ένα κλικ. Και μέσα στη νύχτα, το ίδιο βράδυ σηκώναμε, 3 η ώρα, 4, σηκώναμε ξέρεις, σαν τα ζόμπι στο κρεβάτι και παίρνω ένα μου, το στυλό και ένα βιβλίο που το έχω και κάθε δίπλα μου και σημειώνω. Πάντοτε το έχω και άρχισα και έγραφα με ανοιχτά πόδια ανάμεσα το βιβλίο και έγραφα μέσα στη νύχτα. Το παθαίνω αυτό, δηλαδή μέσα στη νύχτα σηκώνομαι και γράφω. Λοιπόν, θα ακούσεις, θα σου φανεί λίγο περίεργο στην αρχή, θα καταλάβεις. Την πόρτα ξεκλείδωσα με ένα μεγάλο στο πρόσωπό μου χαμόγελο. Επιτέλους κάτι καλό. Αύξηση 300 λιρών. Μια ανάσα ξενιασιάς της δυσκολίας των καιρό.
Τις τσάντες με τα ψώνια άφησα στην κουζίνα και το μωρό που κοιμόταν στο καρότσι έβαλα στην κούνια του με προσοχή να μην ξυπνήσει και τον ύπνο του να συνεχίσει. Έφτιαξα κιοφτέδες και στις πατάτες στο φούρνο έβαλα μπόλικη πάπρικα και πιπεριές, έτσι όπως αρέσουν στον Ονούρ. Έφτιαξα και τσάι δυνατό, σερμπέτι, όπως κάθε βράδυ. Φάγαμε και αγκαλιά καθίσαμε στον καναπέ στην τελέ να χαζέψουμε. Χάρηκε ο καλός μου πολύ με τα νέα μου της προαγωγής. Το βράδυ, και αφού το μωρό μπανιάρισα και τάισα, πέσαμε για ύπνο νωρίς. Ήμουν ευτυχισμένη. Τα ξημερώματα, στο μπάνιο πηγαίνοντας, είδα από το παραθύρι του τετάρτου που μέναμε μια λάμψη τρομερή να σκίζει τον ουρανό και φωτιά να ρίχνει στο απέναντι βουνό. Με κόπο έπνιξα του τρόμου μια κραυγή και αμέσως ακολούθησε ένα ταρακούνημα και ένας θόρυβος τρομερός. Σύστηκε όλη η γη. Σεισμός με τρόμο σκέφτηκα. Κρύος υδρότας μέλουσε και έκανα να τρέξω προς του μωρού το δωμάτιο. Η τρομερή δόνηση συνεχιζόταν. Τα πάντα πήγαιναν πέρα δόθε και ο τρόμος με παρέλυσε. Ένα δοκάρι έπεσε και στο κεφάλι με δύναμη με χτύπησε. Δεν πρόλαβα να σκεφτώ πολλά. Ο πόνος αφόρητος και το μέτωπό μου να αιμορραγεί. Έχασα τον κόσμο κάτω από τα πόδια μου, καθώς άρχισε το πάτωμα να υποχωρεί. Άρχισα να πέφτω στο κενό και ενώ δεκάδες αντικείμενα με χτύπαγαν από παντού με ανιασμένα, μάταια προσπαθούσα από κάπου να πιαστώ. Ένα σίδερο το στήθος μου τρύπησε και βγήκε από την πλάτη. Το αίμα του θανάτου ανέβλησε από το στόμα μου με πόνο και σφαραγμό. Η τελευταία μου σκέψη, πριν το μυαλό μου βυθιστεί για πάντα στο σκοτάδι, ήταν στο μικρό μου το μωρό. Κι είχε πάει τόσο καλά αυτή η μέρα. Η μέρα του σεισμού, ε. Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι, το είναι σαν, όντως είναι σαν να βλέπεις την εικόνα μου, τη δίνεις την εικόνα. Ναι. Δηλαδή, εγώ τώρα έβλεπα την εικόνα, έβλεπα που μαγείρεψε, έβλεπα ότι ήθελε τη χαρά της, να την πει στον άντρα της και τα σταμάτησε όλα αυτά τα ωραία. Ναι. Και είχε πάει τόσο σεισμός, καλά αυτή η μέρα, ναι. Είδες. Όλα στη ζωή μας είναι όλα καλά, τα σχεδιάζουμε αυτά και έρχεται ξαφνικά ένας αστάθμητος παράγοντας που δεν τον περιμένουμε, που δεν τον έχουμε βάλει ποτέ στο μυαλό μας. Μια φωτιά. Και μια μπορείς σε ένα δευτερόλεπτο, γιατί αυτή δεν πρόλαβε να κάνει κίνηση να βγει. Ήδη έπεφτε το πάτωμα, έπεσε το δοκάρι πάνω της, την τρύπησε το σίδερο, τέλος. Πόσοι πέθαναν έτσι. Ξεπέρασαν τις 60.000, ε. Τέλος πάντων. Αυτό. Κάτσε να βάλω και αυτό το πείμα από εδώ πέρα. Ναι. Να ακούσουμε. Ποιο είναι αυτό που μας έδεε εδώ πέρα που θα το ακούσουμε. Είναι ο Πέλεκης. Ένα εκπληκτικό ποίημα. Ο Ηλίας ο Μπουντούρης. Ο Μπουντούρης, ναι. Ο Ηλίας Μπουντούρης. Ο Ηλίας ο Μπουντούρης να έρθει και από εδώ να το πούμε. Απερίσκεπτα τραβήξαμε το κορδόνι από του τρένου το χρυσό καμπανάκι κινδύνου. Κι η ζωή με βία μας πέταξε στο πρώτο βαγόνι. Άμαθοι ταξιδιώτες, σαστισμένοι τριγύρω κοιτάζαμε την πολυτέλεια και την λαμπράδα. Το μυαλό μας θαμπόθηκε. Βαλθήκαμε να τρώμε με απληστία, φαγιά και πιωτά άγνωστα. Ό,τι η ζωή μας στέρισε από τη γέννησή μας, θελήσαμε να ζήσουμε με άγνοια κινδύνου. Γενναίες τζούρες, από κακό, αμαρτίες και δόλο, της καρδιάς μας τα δώματα πλημμύρισαν. Είναι επικίνδυνο πολύ να ταξιδεύεις χωρίς πλοηγό στα χαρτογράφητα νερά του πλούτου. Και εμείς ήμασταν διψασμένοι, πεινασμένοι, στερημένοι. Θέλαμε όλα να τα κάνουμε και όλοι να μας δούνε. Δεν λογαριάσαμε στιγμή το κόστος. Τρέχαμε και γελάγαμε και τρώγαμε και διασκεδάζαμε. Κι αν κάποιον επληγώναμε, διόλου δεν μας ένοιαζε. Τρώγαμε, πίναμε και διόλου δεν μας ένοιαζαν πληγώνουμε τους ανθρώπους. Μα ο Πέλεκης της δικαιοσύνης ήταν εκεί και μας περίμενε υπομονετικά. Μας βρήκε ένα βράδυ στου πόνου το φανάρι.
και μόνο σαν έβγαινε η τελευταία σου πνοή στην άσφαλτο, τα μάτια χαμήλωσα κι εγώ από τον Θεό συγγνώμη ζητώντας. Να σου πω, τη μουσική και αυτά ποιος τα κάνει τα... Είναι ο εκδοτικός οίκος, το Little Island Publications του Ηλία Μπουντούρη. Μέδρα το νησάκι των Ιωαννίνων. Γι' αυτό λέγεται Little Island, μικρό νησάκι. Α, πολύ ωραίο είναι όμως και πολύ ωραία το έκανε και συγκινήθηκα και έξω και το... μου σκόρτηκε κακά. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι όμως, αν είχες μάθει πρόπερση το καλοκαίρι, το με έπιασε ένα φόβο, τι είπαμε για το γιο μου πριν και μου λέει το μαγνητίζω και από την άλλη μου το πες μου. Έλα, έλα, εντάξει, όχι, δεν πρέπει. Μακριά, μακριά αυτά. Λοιπόν, το έγραψα για το Mad Clip αυτό το τραγούδι. Όταν σκοτώθηκε. Για το Μάτι. Για τον Mad Clip. Τον ράπερ που σκοτώθηκε στο μπουκάρισμα. Που έπιασε την καλή, που είχε ο Φεράρι ακριβά αυτοκίνητα, ναρκωτικά, γυναίκες το ένα και το άλλο. Και τελικά, πού πήγε ο Mad Clip. Δεν είναι, είναι τα καπάκια του. Ναι, είναι, πώς το λένε τώρα, κοιτάει τα ραδίκια ανάποδα. Τον αγαπούσα πάρα πολύ, σαν καλλιτέχνη. Και εντάξει, μ' είχε συγκινήσει και ο θάνατός του. Είναι ωραίο κομμάτι και με πιάσε ανατρίχιασα, ρε φιλενάδα. Να σου πω και ένα έτσι χαρούμενο. Εννοείται. Γιατί... Δεν έχω μόνο λυπηρά ποίηματα, έχω και μερικά. Όχι, αυτό είναι λίγο τώρα πάλι λίγο λυπηρό. Έχω έτσι ένα χαρούμενο τώρα που έχει και ρήμα. Οι λαμπρές μέρες. Κι ύστερα ήρθαν μέρες φιλιά που δρόσισαν τη λαύρα της ζωής μας. Καλοδεχούμενες, δροσερές μέρες, γεμάτες αγάπη, ελπίδα και προσμονή. Μέρες που στροβιλιζόσουν ακούραστα στο ρυθμό της μουσικής τους. Μας τύχασε ροδόνερο, ήρθα να τις φιλέψω και αμέσως ξεσηκώθηκα μαζί τους να χορέψω. Μόλις με προϋπάντησαν, με πήραν αγκαλιά, γελώντας με ανέβασαν σε ολόχρυσα βουνά. Τα σύννεφα ολόγυρα, στεφάνι που πουλένιο, και ο ήλιος χαμογέλαγε και εκείνος θεϊκά. Τι θαύμα, τι αγαλίαση και τι χαρά μεγάλη, μα τι τιμή μου έκαναν οι μέρες οι λαμπρές. Θα ήθελα πάντα στη ζωή τέτοιες μέρες να ζήσω, ήσυχα και γαλήνια για πάντα να βαδίσω. Έτσι, ωραίο αυτό. Αυτό είναι στα ανθρώπινα δρομενά. Ναι, στο... Λοιπόν, ναι. Παιδιά, εγώ τώρα δεν φαίνεται καλά έτσι τώρα να σας δείξω λίγο το εξώφυλλο. Ναι. Δεν φαίνεται καλά. Ναι, ανθρώπων δρόμενα, από το Α στο Ω. Από το Α ως το Ω, γιατί τώρα είναι κρίμα που δεν είδαμε την... Το βιβλίο. Ναι. Τώρα αυτό είναι... Όλο το εξώφυλλο, γιατί το ξεχάσαμε να το φέρουμε. Καλά, πρέπει να είμαι... Και είναι πολύ ωραίο. Το άκρο ναό των μην πω. Λοιπόν, έλα να σου πω και ένα ερωτικό. Έμα, ερωτευτούμε, πες και ένα ερωτικό. Άστραφτε και η νύχτα γινόταν μέρα. Το χαμόγελο έλαβε στο πρόσωπό σου και η καρδιά σου φώτιζε το μονοπάτι της ζωής μου. Σε χάιδευα και αναρηγούσα. Ξαπλωμένη αγκαλιά μπροστά στην πυροστιά, της βροχής τον ήχο ακούγαμε μαγειμένη, καθώς έσμιγε με του έρωτά μας τον κομμαχητό. Στο σύθαμπο της φωτιάς δροσιά με κατέκλυε. Χαλινάρι στο πάθος να βάλω, δεν το μπορούσα. Οι φλόγες έγλυφαν τις σκιές μας και το σμίξιμό μας ζωγράφιζαν στα σανίδια του τοίχου. Αναβάτης και άλογο, στο χορό της έξαψης γίνει κανένα. Μελωδικά καμπανάκια για μας κουδουνίσαν γλυκά, ώσπου φτάσαμε μαζί στον τερματισμό και το νήμα κόψαμε με φόρα. Για ακόμα μια φορά ήπιαμε άπλιστα το μέλι από την πηγή της ζωής. Αυτά είναι ωραία, τα ερωτικά. Ναι. Αυτό... Έχεις γράψει κάποιο έτσι για τον άντρα, για τα παιδιά, για να μας πεις.
Έχω γράψει ούτε για τον άντρα, έχω γράψει ούτε για τα παιδιά. Έχω γράψει όμως. Κάτι κάνει σκηνή ζηλοτυπία, έτσι πήγε με. Όχι, όλα είναι πνεωσμένα από σκηνές της ζωής μου, τα περισσότερα ερωτικά, οπότε... Είναι όλα αφιερωμένα για εκείνο. Ναι, είναι όλα αφιερωμένα, αλλά έχω και ιστορικά, έχω και έτσι... Έλα να πω άλλο ένα έτσι ερωτικό. Ναι, ναι. Δεν είναι απλώς ερωτικό, έτσι, είναι ένα χαρούμενο. Ο τίτλος είναι «Όλα θα είναι τα ίδια πάλι», γιατί με είχε ρωτήσει κάποια στιγμή «Και αν όλα καταστρεφόντουσαν, τι θα κάναμε, τι θα είχαμε» και μου έρχεται έμπνευση από αυτή τη φράση, την ερώτηση και γράφω το ποίημα «Όλα θα είναι τα ίδια πάλι». «Και αν όλα αλλάξουν και όλα χαθούν, όλα θα είναι τα ίδια πάλι. Η αγάπη, τα συναισθήματα, η λαχτάρα για ζωή». Οι πόθοι και οι επιθυμίες. Εγώ θα έχω στα χείλη το ίδιο παιδικό χαμόγελο, εκείνο που αγάπησες όταν με πρωτοείδες. Θα κάνω πάλι όνειρα, θα έχω ίδιες ελπίδες, θα λαχταρώ τα ίδια πράγματα, θα αγαπώ και θα μοιράζομαι, θα δίνω απλόχερα από την καρδιά μου, θα γελώ και θα τραγουδώ, θα χορεύω κάτω από τον ήλιο και τη βροχή, θα τρέχω σε θάλασσες και σε βουνά, θα παίζω παιχνίδια με τα άλλα παιδιά. Ξυπόλυτε θα τρέχω στο γρασίδι, νερό θα πίνω από πηγές και σ' άγρια ποτάμια θα κολυμπάω. Θα δίνω φιλιά στα δέντρα, στα πουλιά, στις τριανταφυλιές μας και στα γιασεμιά. Κοτσίδες θα πλέκω τα μαλλιά μου. Θα φορώ καπέλα μεγάλα, φορέματα μεσάτα, θα πίνω πάλι κρασί σε ποτήρια κολονάτα. Θα είμαι και τις νύχτες να σου κρατώ τα χέρια σαν κοιμόμαστε αγκαλιά σε μια αυλή, κοιτώντας αγάπη μου τα αστέρια. Και εσύ να ψιθυρίζεις με λαχτάρα το όνομά μου, όταν το πρόσωπό σου θα κρύβεις τα ξέπλεκα μαλλιά μου. Στο πα ξανά, αγάπη μου. Και αν όλα αλλάξουν και όλα χαθούν, όλα θα είναι τα ίδια πάλι. Ωραία. Και αισιόδοξο και μου φέρεις και χαρά μέσα μου. Ναι. Πολύ, πολύ αισιόδοξο, πολύ ωραίο. Ναι. Μου φέρεις έτσι χαρούλα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Τι ήθελα να πω τώρα, άρα να ξανακάνουμε μια ανακεφαλαιό. Έχεις να μας πεις και κάτι ιστορικό που είπες. Έχω ο Αγγελιοφόρος. Mm. Προσμένω το γυρισμό της Αρσινόης, κόρης του Ιριδίωνα, βασιλιά της Πενταλόφου. Λευκά άλογα κυνηγά και κοπάδια ελαφιών στον κεντροβολώνα του Ταιγέτου. Χρυσές ορδές πουλιών ΣΥΡΙΖΑ πετούν στις λίμνες στην επιφάνεια και αναστατώνουν με τις φωνές τους την πρωινή του θάμπους ησυχία. Το μανδύα του πάθους φορώ και τρέχω ξοπίσω από τα μούσκουλα, ταύρου αρσενικού της αδικίας γιού, που στα άνυδρα χώματα ποδοβολά, σηκώνοντας κόκκινη σκόνη και βάφοντας τον ήλιο που μόλις ξεπρόβαλε από τον ορίζοντα. Τον πυρσό της ευθύνης κρατώντας, φέρνω το ελπιδοφόρο της ελευθερίας μήνυμα στις παγωμένες των ανθρώπων ψυχές. Μου πρέπει αναπαμός μετά από αγώνα τόσο. Οι αυλικοί χειροκροτούν την είσοδό μου στο παλάτι. Κρασιά και μέλια χύνονται στο πέρασμά μου και το λαμπρό στέμα της δικαιοσύνης με στεφανώνει. Έρωστε άνθρωποι. Ναι. Ωραία. Να χαίρεστε δηλαδή. Ναι. Ναι. Στη Γαλλία τι έκανες, δούλευες σε... Σπούδαζα. Στη Σορβόνη, εθνολογία. Εθνολογία. Ναι. Για πες το μου αυτό το δηλαδή, εθνολογία. Είναι μία μίξη, μία επιστήμη αυτή, μπράβο, που μελετάει τις εθνικότητες στη γη. Από πού κατάγονται οι άνθρωποι, ο καθένας, κάθε φυλή, κάθε ράτσα, από πού ήρθε, πού πήγε, πού εγκαταστάθηκε. Ωραίο, γιατί είναι ιστορικός, αλλά ψάχνεις φαντάζομαι ότι κάναμε άνθρωπο. Μαθήματα γλωσσολογίας, την καταγωγή των λέξεων, των γλωσσών, από πού, ποιες από πού προέρχονται. Μπράβο. Εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα, ας πούμε, έχουμε πάρα πολλά ρωμαϊκά και πάρα πολλά τουρκικά και τα έχουμε ανακατέψει. Όχι, όχι, έχουμε λέξεις οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στη δική μας γλώσσα, όμως οι περισσότερες λέξεις που χρησιμοποιούμε είναι και τα αρχαία ελληνικά που μοιάζουν με τα ιταλικά. Είναι τα αρχαία ελληνικά. Ναι.
Που οι Ιταλοί τα χρησιμοποιούν τα αρχαιοελληνικά. Στη Νότιο Ιταλία χρησιμοποιούν κάποιες λέξεις στη Μέγα Γκρέτσια, εκεί πέρα στη Σικελία. Διάβαζα ένα, είναι ένα χωριό που επιλέγουν, λέει, το διάβαζα στη Σύριστο το πρωί. Μου πετάχτηκε. Είναι ένα ιταλικό χωριό που μιλάνε καθαρά μόνο αρχαία ελληνικά. Ναι, ναι. Έχει κάποια ορισμένα εκεί, το Μέγα Γκρέτσια, στη Σικελία κάποια χωριά, η Μεγάλη Ελλάδα, που μιλάνε ελληνικά. Έχουν δηλαδή αρκετές ελληνικές λέξεις, οι οποίες βέβαια είναι ανακατεμένες με κάποιες ιταλικές και έχουν φτιάξει ένα δικό τους ιδίωμα. Πολύ ιδιαίτερο, πολύ ωραίο. Τέλος πάντων, αυτό μελετάμε, την καταγωγή. Όπως ας πούμε τώρα εμείς εδώ σαν Ελλάδα έχουμε πάρα πολλές γλώσσες, δηλαδή τα κρητική, η βλάχικη, η αρβανίτικη. Κοίτα, έχουν όμως όλες ρίζα. Ρίζα από τα αρχαία ελληνικά, ειδικά τα κρητικά που τα ξέρω και πολύ καλύτερα. Να υπάρχει μια βρισιά στην Κρήτη που λέει διαλέτσα πολυμάρες. Ναι. Που τι συμβαίνει, να πάρει ο διάολος τα πεθαμένα σου. Ναι. Το απολυμάρες. Τα πεθαμένα σου. Τα πεθαμένα σου. Είναι πολύ, πολύ γαγιά, πολύ, δηλαδή πολύ να, βαριά βρισιά. Να φύγει από τον παράδεισο άλλο και να το. Και γιατί ξέρεις, τι είναι αυτή τη βρισιά. Η γιαγιά μου το έλεγε συνέχεια, ναι. Διάλεξε από πολύ μάρα σου πήγε από εδώ. Ούτε οι ίδιοι ξέρουν. Όπως και είναι που κατάγεται, που κατάγεται, το απολυμάρες είναι να πάρει ο διάολος τους απολεσθέντες σου, αυτούς που φύγανε, τους πεθαμένους. Και είναι από το ρήμα απόλυμη, το αρχαίο που σημαίνει χάνω. Κατάλαβες, δηλαδή υπάρχει σειρά ιστορική. Και χρησιμοποιούν και πολλές φορές τακτητικά επίθετα μετά από τα ρήματα, όπως οι αρχαίοι Έλληνες, τέλος πάντων. Ωραία ναι. Είναι αυτό, ωραία ναι, επιστήμη ναι, είναι ναι, αυτή. Ναι. Έχει πολλά, πολλά, πάρα πολλά. Είναι λίγο εθνολογία, λίγο ιστορία, λίγο αρχαιολογία, πολύ μαθαίνεις δηλαδή... Παλιά, παλαιολογία. Ναι, παλαιοθεωρία. Παλαιολιθική εποχή, νεολιθική, χάλκινη εποχή. Ωραίο, ενδιαφέρον. Ναι, σιδήρου, ναι. Ναι. Mm. Εδώ πολλά. Μετά όταν ήρθες βρήκες να το εξασκήσεις αυτό σε ένα επάγγελμα ή είπα όχι. Όχι, όχι, γιατί καταρχάς να πω, έκανα σπουδές τις οποίες δεν τελείωσα ποτέ. Στο τέταρτο έτος τις άφησα όχι γιατί ήθελα, γιατί οι συνθήκες της ζωής μου δεν μου το επέτρεψαν. Ήμουνα σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Και μάλιστα τον επόμενο χρόνο γύρισα στην Ελλάδα. Αυτό το έκανα γιατί εγώ είχα ένα πάθος με τους... Μάλλον πήρα στην εθνολογία γιατί είχα ένα πάθος με τους Ινδιάνους της Αμερικής. Mm-hmm. Από μικρή. Και εδώ στην Ελλάδα δεν υπήρχαν σπουδές τέτοιες. Και γι' αυτό. Ναι. Ενώ στην Γαλλία υπήρχαν. Υπήρχαν. Αναγκάστηκα βέβαια και έμαθα τα πρώτα χρόνια τη γλώσσα, γιατί η γαλλική είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και είναι μια γλώσσα που τελικά, ενώ δεν τη συμπαθούσα όταν ήμουν μικρή, την ερωτεύτηκα μετά. Πάθος, πάθος για τα γαλλικά, πάθος. Είναι μια γλώσσα, λένε η γλώσσα του έρωτα και ερωτική. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Και στη λογοτεχνία είναι φανταστική. Οι φράσεις δηλαδή, ναι. Γι' αυτό την ερωτεύτηκες, λογοτεχνικά. Έχω το φίλο μου το Σάκη, τον Ντομαρά, που είναι, έχει γράψει 3 βιβλία. Ήταν, και να του πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ, και Χριστός Ανέστη, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που, δηλαδή χάρη σε αυτούνου, ξεκίνησα τη στήλη συγγραφής ποιητές. Και θυμάμαι όταν την ξεκινήσαμε, κάναμε ανάγνωση, μου έκανα από τη Γαλλία μέσω Skype, το βιβλίο που έγραφε, ένα βιβλίο που έγραφε τότε και το κάναμε σταδιακά ανάγνωση ζωντανή. Είναι στη Γαλλία αρκετά χρόνια, είναι από το 9 και έχει πάρει την υπηκότητα και τώρα γράφει πάλι άλλο βιβλίο και το γράφει στα γαλλικά εκεί, και μου λέγε... Εκεί γεννήθηκαν και οι κόρες μου, ας πούμε, και έχουν διπλή υπηκότητα τα παιδιά μου, ναι. Mm-hmm. Δεν παντρεύτηκες Γάλλο. Ελληνογάλος ήταν ο πρώτος μου, ναι. Εντάξει, εκείνος με τι, ήταν καλλιτέχνης ή όχι, όχι. Όχι, καμία σχέση. Εσύ ήσουν ένα καλλιτέχνης, ευαισθητούλα. Αν και για λιονταρίνα, που είναι συνήθως πιο τεχνοκράτες ή λέοντες. Ναι, λέοντες, ναι. Όμως είναι έχει πιο... και πολλούς ηθοποιούς λέοντες. Πάρα πολλούς. Από τον Ρόμπερτ Ντενίρο, να πω. Ναι. Τον Ντάστι Χόφμαν, καλά η Μαντόνα, ο Σον Πεν, ο Ματ Ντέιμον, η Τζένιφερ Λόπεζ. Α, ωραία, είναι όλοι. Είναι όλοι. Ο Στράτος Τζορτζόγλου εδώ.
Ωραία. Η γυναίκα του, γι' αυτό χωρίσανε, δύο λιοντάρια μαζί. Δύο που να κάνουν μαζί, ναι. Η Μαρία, γιατί θέλουν τα λιοντάρια, θέλουν να τα θαυμάζεις, να τα... Δεν είναι μόνο αυτό. Μετά, ξέρεις, αυτό στην αρχή όταν είσαι νέος, μετά οριμάζεις. Όταν οριμάσει ένα λιοντάρι, γίνεται καταπληκτικό, πιστεύω. Ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό. Ναι. Εγώ είχα μια εργοδότρια μικρή. Τέλος πάντων, γενικά τα λιοντάρια τα πάω καλά. Είναι πολύ ωραίοι άνθρωποι. Ναι. Είναι ωραίοι άνθρωποι. Το καλό ξέρεις ποιο είναι με τα λιοντάρια. Δεν ζηλεύουν. Έχω εμπιστοσύνη στα λιοντάρια, ναι, πάντα. Δεν είναι. Γιατί όλες μου οι φίλες που είναι λιοντάρια ή φίλοι, γενικά οι δεν φίλοι. Δεν είναι ανταγωνιστές να θέλουν να σε σκεπάσουν και τέτοια. Όχι, είναι μεγαλόκαρδοι. Μπράβο. Λοιπόν, και βοηθούν και τους άλλους να σηκωθούν, αλλά γενικά δεν ζηλεύουν. Ναι, ναι. Και δεν θα σου πουν ψέματα. Ένα λιοντάρι δεν έχει ανάγκη να πει ψέματα. Όχι, εγώ σου λέω ότι και γυναίκες και άντρες λιοντάρια τα πάω πάρα πολύ καλά. Ναι. Δεν είχα ποτέ θέμα μαζί τους. Δηλαδή και τους θαυμάζω. Πώς να σου το πω. Δηλαδή και είναι αυτό το large που λες. Γενικά έχουν μια αρχοντιά. Δεν είναι δηλαδή που λένε ο βασιλιάς του ζώδιο. Όχι, όχι, όχι. Εγώ τους το λέω άρχοντες. Είναι άρχοντες. Ναι. Σου λέω και άντρες και γυναίκες που ξέρω έτσι είναι. Να κλείσουμε με ένα ποίημα σου για να προλάβεις να μου πας και στην εκδήλωση, γιατί είναι 7 η ώρα. Ναι. Και να ξαναπούμε ότι σας προσκαλούμε σήμερα στην εκδήλωση της... Χριστίνα Νικολάου, στο καφέ Μελίνα Μερκούρη, 7.30 ώρα ξεκινάει, ό,τι ώρα μπορείτε να θέλετε να εμφανιστείτε, εκεί θα είμαστε για 2 ώρες. Ωραία. Ναι. Να πω ένα έτσι μικρούλι και... Χαρούμενο, ας πούμε. Έτσι, μπράβο, για να κλείσουμε αισιόδοξα. Δίνει μια όθηση. Λοιπόν, λέγεται... να κάνω μια ανακεφαλαίωση σε αυτά που είναι για το Σαββατοκύριακο, να μην πούμε ότι δεν τα είπαμε, και να κλείσουμε με το ποίημα σου. Εν τω μεταξύ, να... λοιπόν, επανάληψη. 13 Μαΐου. Ημέρα Σάββατο. Ημέρα Σάββατο. 41 Street Cafe, Bookstore Cafe είναι. Στον πλατεία Ημιτού. Πλατεία Ημιτού. Είναι η παρουσίαση του βιβλίου, η δεύτερη παρουσίαση. Του Ανθρώπων Δρόμενα από το Α στο Ω. Ωραία. Μετά, το Σαββατοκύριακο αυτό ξεκινάει το 15ήμερο του Δήμου της Νέας Σμύρνης, το εορταστικό για την Πρωτομαγιά. Σας καλούν τα περίπτερα της Ένωσης Κριτών Νέας Σμύρνης να είστε εκεί. Και η Παναθηναϊκή Οργάνωση που θα εκθέσει και επιλεκτά χειροποίητα που τα έσοδα θα πάνε στον Άγιο Αλέξανδρο στο Ίδρυμα. Και να πούμε και για την φίλη μας τη Λίλη την Πόνου στο Γαλαξία που θα κάνει την ημερίδα. Μια η ακτιβίστρια που θα κάνει την ημερίδα κατά της βίας σε όλα τα επίπεδα. Ωραία. Και θα είναι ημερίδα όλη την ημέρα. Και τώρα η αγαπημένη μου εδώ, η Ιωάννα μου. Το ξέρεις ότι η καλύτερη μου φίλη είναι η Ιωάννα. Έχω πάντα Ιωάννα. Το ξέρεις ότι έχω μια νηψιά Ιωάννα. Τέλεια, είναι ωραίο όνομα. Το ξέρεις ότι έχω έναν Ιωάννη στην καρδιά. Α, το φίλο μου το Γιάννη έχω, τον αγαπώ, τον αδερφό μου. Έναν στα σφαγιά που μου έχει πάρει την καρδιά. Αχ, Γιάννηδες και Ιωάννη. Αχ, Γιάννηδες. Λοιπόν, άλμα εμπρός. Τα μαρμαρένια χείλη σου μυδιούσαν. Ήταν άνοιξη. Όταν ξεδίψασες με τις χρυσοσταλίδες της αέναης πηγής της αχερουσίας λίμνης. Λαμπρό απολώνιο φως στεφάνωνε τους βόστριχούς σου και εσύ χόρευες εκστατικά το χορό της ατέρμονης ελπίδας. Μάζεψες όλα τα φυλλαράκια σκυφτά και με πάθος από το δάσος της προσμονής. Το φίλτρο της παιδικότητας το ήπιες μονορούφι. Πάτησες πεισματικά τις πατούσες στο χώμα και όρθωσες το ανάστημά σου απέναντι σε όλους τους διεφθαρμένους του κόσμου. Πήρες ξανά πίσω, ζωή ξανά, και δεν θα την επέστρεφες ποτέ πια πίσω. Άλμα εμπρός. Άλμα εμπρός. Πάμε εμπρός. Σας εύχομαι πάντα ένα άλμα εμπρός. Έτσι να κλείσουμε, να πηγαίνουμε πάντα μπροστά, με αισιοδοξία, δύναμη, αγάπη. Έτσι. Ιωάννα μου, σε και αγάπη για όλους τους γύρω μας. Γιατί? Η αγάπη είναι, το λέω σε όλους, είναι το μόνο αγαθό που όσο το σκορπάς τόσο γεμίζεις. Έτσι. Και εκτός από αυτά, αν είσαι εσύ καλά, είμαι και εγώ καλά. Αν είναι διπλανό σου καλά, έτσι, είσαι και εσύ καλά. Έτσι. Δηλαδή αυτό πρέπει να αρχίσουμε να βάζουμε και να μεταλαμβεύουμε. Να μεταλαμβεύουμε στους άλλους. Δηλαδή,
Είσαι εσύ επιτυχημένη, είμαι και εγώ δίπλα σου επιτυχημένη. Μπράβο, γιατί ναι. ο ένας δίνει στον, στον άλλον όθηση. Ναι. Ενώ αν είμαι εγώ με στην κρίνια, με στην μιζέρια, θα στο μεταδώσω. Το, το έχουμε δει και σε περιοχές. Είναι ένα μαγαζάκι, δεν πατάει κανένας. Μόλις ανοίξουν 3-4 στη σειρά, αρχίζουν και αποκτάνε κόσμο όλοι. Γιατί γίνεται. Έτσι. Ναι. Ο ένας πρέπει με τον άλλον να βοηθάει. Ιωάννα μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία σε όλα. Καλό τάξιδο. Με το καλό και τα άλλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλο ένα απόγευμα που ήμασταν μαζί. Βέβαια, εντάξει, τρώμε λίγο την ώρα, αλλά αφήνουμε ένα προβλήμα να πάμε και στην εκδήλωση και σας ζητάμε συγγνώμη. Θα πούμε καλό μήνα με τη Φέη τη Μωράκη, την αστρολόγο μας, αλλά έχουμε και κάποιον καλεσμένο από το κόμμα του Μπογδάνου. Θα έρθει ένας βουλευτής του Μπογδάνου. Θα σας τα ανακοινώσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Α, έπρεπε να κλείσω με το, δεν πειράζει, εντάξει. Με να τι? Βάζα μουσική, δεν πειράζει. Έπρεπε να μην βγάλω το πείμα και να το έχω να παίρνει.